Καλώς ήρθατε στο χώρο του Ειδικού Σχολείου. Η γιορτή της 17ης αρχίζει με το βάλς των Χαμένων Ονείρων, μουσική γραμμένη από τον Μάνο Χατζηδάκη για την ταινία «Χαμένα όνειρα» του 1961. We'll be right back.
σε ένα νήμερο χαριό. Τώρα ακόμη εγώ καλά για να σωρά. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είναι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Από ένα άγριο περήφανο χώρο, σαν να ετός πάνω από τις λίπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γεράσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Και ήξερες για κάθε ένα πυροβολισμό που έπεφτε ότι ήταν θύβολος, ότι κάποιος άνθρωπος βρισκόταν χτυπημένος στο έδαφος. Ξεκλείδωναν αμέσως την πόρτα, έκανε μια ομάδα της περιφρούρησης τρεχάλα, έκανε μια γύρα να εντοπίσει που ήταν ο πεσμένος, δεν τους χτυπούσαν αυτούς, τον παίρνουν και τον φέρνουν μέσα στο Πολυτεχνείο. Όμως, επειδή γινόταν χάος ακριβώς με τα δακρυγόνα και όλα τα υπόλοιπα μέσα στην αυλή, ήταν χιλιάδες άνθρωποι που κινιότανε, έπρεπε να υπάρχει γρήγορη δίωδος στο ιατρείο. Και αυτή τη δίωδο ανάλαβα να την εξασφαλίσουν, πιστεύω αυθόρμητα. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν δόθηκε κάποια εντολή από τη Συντονιστική Επιτροπή, αν μόνο από τα παιδιά.
Εγώ δηλαδή μπήκα την ώρα που σχηματιζόταν από μόνη της μια λυσίδα στην οποία ήταν σχεδόν αποκλειστικά μαθητές. Και όταν λέμε μαθητές, μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά, 14, 15, 16 χρόνια, ήταν η μεγάλη πυρή. Έχω την εντύπωση μέχρι σήμερα ότι πρέπει να είμαι η μοναδική φοιτήτρια που έπιασε σε αυτή την αλυσίδα. Η αλυσίδα αυτή κράταγε ανοιχτό ένα διάδρομο από την κεντρική κλειδωμένη πόρτα μέχρι την είσοδο του γιατρίου, που είναι κάπως ο δρόμος, δηλαδή ήταν πολλοί κόσμοι σε αυτή την αλυσίδα. Και κάθε φορά που ακουγόταν ο πυροβολισμός, γινόταν το ίδιο πράγμα. Άνοιγε η πόρτα και μετά από λίγο κάποιον που κουβαλάγανε μέσα στα χέρια με το αίμα να τρέχει στον δρόμο που κρατούσαμε ανοιχτό. Ποιο ήταν το φοβερό με αυτή την αλυσίδα? Ότι αυτή η αλυσίδα πρέπει γύρω στη 1 με 2 ώρες, δεν έχω ακριβείς συνέσεις του χρόνου, να κράτησε έτσι ακριβώς. Τραγουδούσε συνέχεια. 1-2 ώρες όσο ήταν εκεί, μέσα σε αυτό το χάος, τραγουδούσαν ασταμάτητα το ένα τραγούδι πίσω από το άλλο. Θεοδωράκι, ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, χωρίς να σταματούν. Και ήταν μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά αυτά τα είχα δει το πρωί. Χαβαλέ κάνανε τότε. Χτυπούσαν εντελεκέδες, φωνάζανε συνθήματα, περνάγανε όμορφα τα περισσότερα. Πιτσιρικάδες, ας πούμε, που η αυλή του Πολυτεχνείου ήταν η επέκταση αυτού που κάνανε με τους φίλους τους ένα βήμα παραπάνω μέχρι τότε στην αυλή του σχολείου τους. Όμως μετά τις 9 η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική. Τα παιδιά αυτά είχαν ακούσει το μήνυμα που ζητούσε να εγκαταλείψουν τον χώρο, δεν είχε φύγει κανένα από αυτά. Ακούγανε τους πυροβολισμούς, βλέπανε τους χτυπημένους και ξέρανε ότι μετά από 1 ώρα, μετά από 2 ώρες, μπορεί να είναι αυτοί που πια θα μεταφέρονται μέσα στην αυλή. Και δεν σταματούσαν να τραγουδούν. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία που έδωσε από όλο το τρίμηνο του Πολυτεχνείου και δεν είναι τυχαίο που. Πολυτεχνείο τελικά στο μυαλό μου δεν το ταυτίζω ούτε με τους φοιτητές που το ξεκίνησαν, ούτε με τους εργάτες που εκείνη την ώρα συγκρούονταν σε όλο το κέντρο της Αθήνας, από το Περιστέρι στο Εγάλιο, στις εργατογειτονιές κτλ. Με πολλούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Με αυτούς τους πιτσιρικάδες το συνδέω. Τους πιτσιρικάδες που κρατούσαν ανοιχτό το δρόμο για τους χτυπημένους τραγουδώντας. Και τώρα θα ακουστούν τα ονόματα των νεκρών του Πολυτεχνείου που ανακοινώθηκαν επίσημα από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το οποίο αναφέρει 40 νεκρούς, εκ των οποίων 24 επώνυμοι και 16 ανώνυμοι. Στη μουσική υπόκρουση, ο Νίκος Πανταζής με το πιάνο του. Σε ένδειξη σεβασμού, παρακαλώ να σηκωθείτε όρθιοι. Ετών 57, δικηγόρος. Διομήδης Κομνηνός, ετών 17, μαθητής. Σοκράτης Μιχαήλ, ετών 57, υπάλληλος. Τόριλ Μάγκρεθ, ετών 22, φοιτήτρια. Φάμελος Βασίλειος, ετών 26, υπάλληλος. Σαμούρης Γεώργιος, ετών 22, φοιτητής. Κυριακόπουλος Δημήτρης, ετών 35, οικοδόμος. Σπύρος Μαρίνος, ετών 31, υπάλληλος. Νικόλαος Μαρκούλης, ετών 24, εργάτης. Αργυροπούλια Κατερίνη, ετών 76, νοικοκυρά. Καραγεώργης Τηλιανός, ετών 19, οικοδόμος. Καραμανής Μάρκος, ετών 23, ηλεκτρολόγος. Σπαρτίδης Αλέξανδρος, ετών 16, μαθητής. Παπαϊωάννου Δημήτριος, ετών 60, υπάλληλος. Γερτσίτης Γεώργιος, ετών 47, εφοριακός. Μπεκιάρη Βασιλική, ετών 17, μαθήτρια. Δημήτρης Θεοδόρας, ετών 5. Αλέξανδρος Βασίλειος, ετών 43. Αλέξανδρος Παπαθανασίου, ετών 59, εφοριακός. Ανδρέας Κούμπος, ετών 63, βιοτέχνης. Μυρογιάννης Μιχαήλ, ετών 20, ηλεκτρολόγος. Πατελεάκης Κυριάκος, ετών 44, δικηγόρος. Κολυνιάτης Ευστάθιος, ετών 47. Μικρόνης Ιωάννης, ετών 22, φοιτητής. Κράτησα τη ζωή.
Και τώρα θα ακουστεί από τη χοροδία το τραγούδι της δικαιοσύνης Σιλενοητέ, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, ποίηση Οδυσσέας Ελίτης.
Θα τη συνοδεύσουν στο πιάνο ο Νίκος Πανταζής και στο μπουζούκι.
Βασίλης Πετράκης. Thank you.
Κολάρας. Go.
την καριέρα.